κέρδος μετά την φορολογία ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα σε σύγκριση με κέρδος ύψους 89 εκατομμυρίων 400 χιλιάδων την ίδια περίοδο του 2019. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Τράπεζα, το κέρδος για το τρίτο τρίμηνο ανήλθε μετά την φορολογία στα 22,3 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 19,9 εκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα για την εννιαμηνία επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ισχυρή κατάσταση της οικονομικής θέσης μας σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Παραμένουμε προσιλωμένοι στην μετεξέλιξη της τράπεζάς μας σε ένα σύγχρονο πελατοκεντρικό οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επίπεδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,5% και πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους 5 δισεκατομμυρίων 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η τράπεζα έχει κάνει επαφές με τους πλήστους πελάτες της που βρίσκονται υπό μορατόριουμ δόσεων και από τα προκαταρκτικά στοιχεία φαίνεται ότι η πλειοψηφία των πελατών θα είναι σε θέση να επαναρχίσουν την κανονική καταβολή των δόσεων. Για τους υπόλοιπους είμαστε σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας κάποιων τυποποιημένων λύσεων και κάποιων εξειδικευμένων λύσεων εκεί που δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι τυποποιημένες λύσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται στο τελικό στάδιο πώλησης μικρού πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων.